είναι ο Δημήτρης ο Μπουγιουκλής, τον οποίο θα πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως. Coach, όπως θα σε λέω ακόμα, να ξέρεις. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ερώτηση που έχω κάνει και στους υπόλοιπους καλεσμένους που είχαμε αυτή την εβδομάδα, ναι, στο απόψινο αγώνα. Γυρίζει? Τα πάντα γυρίζουν, Νίκο. Γυρίζει. Εάν ο Άρης είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, έχει ποιοτικό ρόστερ να γυρίσει οποιοδήποτε παιχνίδι. Η ομάδα το έχει δείξει, φάρος πρέπει να μας γίνει το παιχνίδι το περσινό με την ΑΕΚ. Αφού γύρισε εκείνο το παιχνίδι, από εκεί και πέρα νομίζω μέσα στο Αριλάο όλα γυρίζουν. Ναι. Βάζοντας κάτω το παιχνίδι, εδώ είμαστε. Βάζοντας κάτω το παιχνίδι στο Bloomfield. Και το απόψινό το οποίο ξεκινάει σε λίγες ώρες, επειδή είδες φαντάζομαι και το πρώτο μάτς. Τι είναι αυτό που για σένα πρέπει να αλλάξει ο Άρης και να παρουσιάσει διαφορετικό σε σχέση με την προβληματική εικόνα που είχε στο Τελαβή πριν μια εβδομάδα? Ναι, πραγματικά ήταν προβληματική η εικόνα που δείξαμε στο Τελαβή. Νομίζω ότι δεν ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν επηρεασμένοι σαφώς από τα προηγούμενα παιχνίδια, τα δύο με την Κόμελ που ήταν σαφώς ο διέστερος αντίπαλος. Υποτιμήσαμε λίγο, θα έλεγα, τη Μακάμπη και ξεκινήσαμε πάρα πολύ επιθετικά. Με αποτέλεσμα η Μακάμπη να μας περιμένει, να βρίσκει χώρους και να μας κάνει συνέχεια επιθέσεις. Και αν δεν ήταν ο Κουέστα, αυτό το παιχνίδι θα είχε πάρει μεγαλύτερη διαστάση στο σκορ. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος. Δεν πρέπει να δώσουμε χώρο στη Μακάμπη. Πρέπει η κεντρική χαφ να είναι πιο αποτελεσματική σε αυτό το παιχνίδι, ακόμη και επιθετική. Πρέπει να πρεσάρουμε, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην τους δώσουμε δικαίωμα να πιστέψουν σε καμία περίπτωση ότι μπορούν έστω και ευκαιρία να κάνουν. Ειδικά στα πρώτα λεπτά που θα ξεκινήσουμε, με τη συμπαράσταση του κόσμου, με την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει ο κόσμος του Άρη, νομίζω ότι θα συμπαρασύρει και τους παίκτες να αρχίσουμε το ψάρισμα, αλλά να μην δώσουμε χώρους να μας πιάνουν αντεπιθέσεις. Βέβαια βρέθηκαν σε πολύ άσχημη κατάσταση αρκετοί παίκτες του Άρη, δεν λέμε μόνο η αμυντική χαφ, ακόμη και το αμυντικό δίδυμο Μπράμπετς Φαπιάνο που δεν μας έχουν συνηθίσει σε λάθη, υποπέσανε και αυτοί σε πάρα πολλά λάθη. Δεν ήταν πολύ περιττό το ρίσκο του Μπούργος από το 45-50 να ανεβάσει τόσο ψηλά τις γραμμές του? Έδινε μια εικόνα ότι λες και δεν υπήρχε άλλο δεύτερο παιχνίδι. Και με αυτό το 1-0 τώρα, αυτό ας πούμε, ακριβώς. Ναι, 1-0, ή μπορεί να σου βάλει ζωή, να μπορεί να μιλήσουμε διαφορετικά τώρα. Πήγαμε απροετοίμαστοι. Βέβαια, αν έμπαινε το γκολ του Καμάτσου στα τελευταία λεπτά, θα μιλούσαμε υπό άλλες συνθήκες. Τέλος πάντων, το σκορ είναι 2-0. Αυτό τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα, ο Άρης πρέπει να είναι αυτός που πρέπει να είναι, για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκληση. Πρέπει να σημειώσουμε 2 γκολ τουλάχιστον για να πάμε στην παράταση. Από εκεί και πέρα μετά, ας μην σκεφτόμαστε την παράταση. Νομίζω στη κανονική διάρκεια του παιχνιδιού θα μπορέσει η ομάδα να καταφέρει να βάλει 3 γκολ και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έχει γίνει πολλή κουβέντα στις τελευταίες μέρες, coach, για το σχηματισμό. Και υπάρχει και ένας Μπούργος ο οποίος κρατάει πολύ κλειστά τα χαρτιά του. Με αποτέλεσμα να σκεφτόμαστε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, δηλαδή 4-2-3-1 με τον Μάνου Γκαρθία, 4-4-2 χωρίς τον Μάνου Γκαρθία. Για μένα το πολύ ριζοσπαστικό δεν νομίζω να το κάνει, να πάει με 3-5-2. Σε όλα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Παίζει ρόλο τόσο πολύ ο σχηματισμός απόψε, ή είναι κυρίως τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που πρέπει να παρουσιάσει ο Άρης? Δηλαδή αυτό που είπες και εσύ πριν, να μην δώσει τόσο πολλά δικαιώματα. Θα προσθέσω εγώ να πιέσει πολύ περισσότερο πάνω στην μπάλα, γιατί ήταν πολύ στατική η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι, και σε άμυνα και σε επίθεση. Ναι, νομίζω εκτός από το 3-5-2 που δεν μπορεί να παιχτεί, γιατί και η Μακάμπη θα παίξει με έναν επιθετικό, δεν μπορείς να έχεις 3 στόπερ πίσω στην άμυνα να τους κρατάς να απασχολούν ένα παίχτη. Νομίζω ο σχηματισμός θα είναι 4-4-1-1. Αυτός μας πάει πιο πολύ, νομίζω αυτό έχει δουλευτεί πιο πολύ, ούτε το 4-4-2 μας πάει, γιατί δεν έχουμε και το δεύτερο κλασικό επιθετικό και μετά οι δύο χαφ ακόμη δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο ένας πίσω από τον Γκρέι όμως ποιος Όχι θα είναι? Μόνο. Έτσι ακριβώς.
Ο Μπούργκος θα επιλέξει, αυτός είναι ο άνθρωπος που τους βλέπει στις προπονήσεις, αυτός βλέπει από την αρχή της προετοιμασίας. Σε πολλή κατάσταση φαινόταν ότι ήταν ο Πάλμας, δεν ξεκίνησε με τη Μακάμπη. Ο Μανού Γκαρσία μπήκε στο αλλαγή στη Μακάμπη, έδειξε και αυτός καλά στοιχεία. Εκείνη η θέση τώρα θα παιχτεί μεταξύ αυτών των δύο παιχτών. Αν θέλετε τη γνώμη μου, νομίζω ότι ο Μπούργκος προβληματίζεται πάρα πολύ στη θέση του αμυντικού το χαφ. Και όχι μόνο ο Μπούργκος, όλοι όσοι είδαμε τα παιχνίδια όλα, βλέπετε ότι εκτός από τον Ντοκουρέ αλλάζει συνεχώς τους δύο αμυντικού. Μια παίζει ο Νταμπό, μια παίζει ο Ντιόπ. Νομίζω ότι εκεί προβληματίζεται πιο πολύ για το ποιος θα είναι ο δεύτερος δίπλα στο Ντοκουρέ. Νομίζω ότι και ο Εμπακατά δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Δεν ήταν αυτός που ήταν, ενώ φαινόταν ακόμη πιο έτοιμος. Ναι, και με αποτέλεσμα αυτή τη χρονική στιγμή νομίζω ότι θα γίνει αλλαγή. Θα παίξει ο Αντεμπάγιο. Από εκεί και πέρα, 4-4-1-1 παίζει ρόλο για σένα να είναι κάποιος κοντά στον Γκρι, γιατί με την Γκόμελ τον είδαμε να παίζει ως διπλός φορνάκ, δηλαδή διπλό και τον Πάλμα. Φάνηκε αυτό να τον βοηθάει. Μήπως αυτός ο ένας πίσω τον Γκρι, αν είναι ο Πάλμα, μπορεί να τον βοηθήσει λίγο παραπάνω, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μείνει έξω και ο Μάνου Γκαρθία. Δηλαδή τώρα δημιουργούνται διλήμματα μπροστά. Αυτό ακριβώς σας είπα, ότι το πρόβλημα του Μπούργκος τώρα είναι ποιον θα τοποθετήσει δίπλα στο Ντουκουρέ, ένα αμυντικό χαφ, και πίσω από το Γκρέι, ένα παίκτη. Ναι. 4-4-2 είναι λίγο παρακυδευμένο να παίξει, γιατί με δύο επιθετικούς είμαστε λίγο δύσκολα, γιατί όλο το βάρος πάλι θα πέσει στα αμυντικά τα χαφ και νομίζω ότι δεν το θέλει ούτε ο Μπούργκος, ούτε κανένας μας. Γιατί σας είπα ότι και οι δύο, και ο Ντιόπ και ο Νταμπό είναι ακόμη ανέτοιμοι. Συν και τον Γκρέι που είναι και αυτός ανέτοιμος, μας έχει δείξει πέρα από τα γκολ που έχει βάλει, δείχνει το παιδί ότι του λείπουν στοιχεία φυσικής κατάστασης, όπως και του Ντιόπ και του Νταμπό. Από εκεί και πέρα αυτός που θα επιλέξει είναι ο Μπούργκος. Αυτός που θα πάρει την ευθύνη είναι αυτός. Ας τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά. Εμείς στο γήπεδο θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα εύχομαι όλα να πάνε καλά και να πάρουμε μια μεγάλη πρόκληση. Αυτό τώρα γιατί μου έκανε ωραία πράγματικά θα είναι... Mm-hmm. Ναι. Γιατί πραγματικά θα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, από 2-0 να ανατρέπεις παιχνίδια. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Πόσο μάλλον είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι. Είναι πάρα πολύ. Και αν καταφέρουμε και πετύχουμε, θα είναι πραγματικά μια μεγάλη νίκη. Θα γράψουν με χρυσά γράμματα οι παίκτες του Άρη σε λίγα. Μου έκανες μια ωραία πάσα με το βαθμό ετοιμότητας του Γκρέι, του Νταμπό, του Ντιόπ. Ο Άρης πληρώνει για την ήττα στο Τελαβίβ, αλλά και για τα θέματα τα οποία έδειξε να έχει κόντρα στην Γκόμελ, το γεγονός ότι πήρε παίχτες οι οποίοι σίγουρα το καλοκαίρι και σε αυτή τη φάση δεν μπορεί κανένας να είναι 100% έτοιμος. Ήταν όμως ακόμα πιο πίσω ίσως ο βαθμό ετοιμότητάς τους. Κοιτάξτε, επειδή τα έχω ζήσει από μέσα, είναι πολύ δύσκολο να βρεις ποδοσφαιριστές όλους μαζί να τους έχεις συγκεντρωμένους στην προετοιμασία. Είναι πολύ νωρίς, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι καθυστερούν για οποιοδήποτε λόγο, πας και βρουν καλύτερη πρόταση από τον Άρη. Ακόμη και τα μανατερικά γραφεία τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν μπει μέσα στο ποδόσφαιρο, αυτά κάνουν κουμάντο στην ουσία, βλέπουν και συγκρίνουν καλύτερες προσφορές. Είναι πολύ δύσκολο, ενώ φαίνονται εύκολα, και εγώ το λέω πολλές φορές, θα έπρεπε να έρθουν όλοι οι παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι στις 20 Ιουνίου, πότε είχαμε ξεκινήσει προετοιμασία, αν δεν κάνω λάθος. 17 εκεί πέρα, ναι. 17 ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές όλοι. Και μιλάμε για παίκτες εγνωσμένης αξίας. Έτσι. Και ο Γκρέι και ο Νταμπό και ο Ντιόπ και ο Αντεμπάγιο και ο Μαζικού ακόμη που έπαιζε στο Βουλγάρικο πρωτάθλημα. Είναι παίκτες οι οποίοι ψάχνανε και αυτοί, νομίζω, οι μάνατζερ, οι άνθρωποι που τους προσωπούν κάποια καλύτερη πρόταση.
Γι' αυτό σας λέω είναι πολύ δύσκολο. Και εγώ θα ήθελα όλους τους παίκτες, είναι πολύ δύσκολη η περίοδος των μεταγραφών. Ξέρετε, κολλάει κάποια στιγμή, σήμερα έρχεται, ενώ έχει κλείσει, μένουν και άλλες προσφορές. Να μην πλέξουμε με τα μεταγραφικά, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ας γίνει δουλειά απόψε. Έτσι ακριβώς. Να γίνει δουλειά αυτό απόψε, είναι, αυτό που θέλουμε όλοι. Μέσα θα σε μια γίνει και ατμόσφαιρα. Για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, πιστεύεις, coach, για να το πάμε έτσι σε ένα γενικότερο πλαίσιο, γιατί είναι ένα κρίσιμο βράδυ για το ελληνικό ποδόσφαιρο το απόψινο. Είναι και ο Άρης, ο οποίος μας απασχολεί εδώ πέρα ως πόλη, εννοείται. Αλλά υπάρχει μια αντίστοιχη υπέρβαση, για μένα ίσως και πιο δύσκολη, που ψάχνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Σλάβια και ο Ολυμπιακός στην πρόκληση κόντρα στην Σλόβαν. Και γενικά αυτό το οποίο βλέπουμε μέχρι στιγμή είναι τις ελληνικές ομάδες να μην, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, θα με επιτρέψει, να μην στρίβουν πολύ στην Ευρώπη τόσο εύκολα. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι και ένας καθρέφτης της ποιότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου πλέον. Αυτό που είπες, Νίκο, τα παιχνίδια αυτά δείξανε πραγματικά ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά γιατί είδαμε από το πρώτο κιόλας, από τα πρώτα παιχνίδια, ο πρώτος που πήρε το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά αποκλείεται από τη Μακάμπι Χάιφα και ο δεύτερος, στην ουσία ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που το κοντράριζε τον Ολυμπιακό, οι δύο καλύτερες ομάδες, αποκλείεται και αυτός από τη Λεύσκη. Έρχεται και αυτά τα παιχνίδια τώρα, ο Παναθηναϊκός χάνει 2-0, ο Άρης χάνει 2-0, ο Ολυμπιακός φέρνει ισοπαλία, καταλαβαίνετε ότι καθρέφτης του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τι να λέμε, ότι έχουμε καλό ελληνικό πρωτάθλημα όταν αποκλειόμαστε και παίζουμε όλοι στο Conference Cup. Είναι... Και ίσως αυτό να είναι πολύ που να μας αξίζει βάσει της εικόνας μας στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε για Europa League, εγώ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Ναι, έτσι πως έχει γίνει, η εικόνα δείχνει από μόνη της ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά γιατί αυτές οι ομάδες, υποτίθεται ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, είναι ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν τουλάχιστον σε αυτό το θεσμό, το τελευταίο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, των ευρωπαϊκών αγώνων, να έδειχνε καλύτερη εικόνα. Η εικόνα ήταν αποκαδιορτική. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, ναι. Τέλος πάντων, αν δούμε τι θα γίνει απόψε στον Άρη, αν δούμε τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά κανένας δεν ευαισθητοποιείται. Αυτό είναι το θέμα. Και κυρίως πρέπει οι παράγοντες των ελληνικών ομάδων να ευαισθητοποιηθούν και να ανησυχήσουν και να ψαχνούν και να δουν τι φταίει. Γιατί σιγά σιγά και ο κόσμος, άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μπορεί να αρχίσει να απομακρύνεται από το γήπεδο. Ναι, είναι άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο Άρης. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκληση. Τα υπόλοιπα, ναι, ετοιμάζομαι. Μπράβο, σιγά σιγά. Λοιπόν, να σε αφήσω λοιπόν να ετοιμαστείς. Να ευχαριστήσω και την ατζέντη σου, η οποία μας κανόνισε τη συνέντευξη. Λοιπόν, Ιωάννα, και... με κανόνισε το ραντεβού. Φαντάζομαι θα πάτε παρέα. Λοιπόν, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, άρα να σε ευχαριστήσουμε πολύ, coach, και μακάρι να την επόμενη εβδομάδα να σε έχουμε πάλι και να συζητάμε για την ίσα αυτή τη φορά. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά, και εύχομαι η πρόκριση να έρθει σήμερα και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Μακάρι. Καλή συνέχεια, ακούστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.